Φυλάκες, κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο τον ντέρμπι στο Ηράκλειο με νικητή τον Ολυμπιακό με 2-1. Το παιχνίδι πρόσφερε πάντως πλούσιο θέαμα και δυνατές μονομαχίες, ενώ δεν έλειψαν τα παράπονα και από τις δύο ομάδες για τη μέτρια διαιτησία του κ. Χέλη που απέβαλε στο φινάλε του Ανατολάκη και Λάκη. Φάουλ αυτό στο 18 από τον Γιανακόπουλο. Πλασάριστα η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 για τον Ολυμπιακό. Και ο Πρέδρακ Τζόρτζεβιτ έτοιμο να σουτάρει. Πλασάριστα 2-0 ο Ολυμπιακό από τον γκολ του Τζόρτζεβιτ στο 28 λεπτό. Το τέταρτο για την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Απειλητικά και αυτό η κεφαλιά ψαράκι με τα πόδια ο Ελευθερόπουλο στην κεφαλιά του Κόλα. Με το σουτ φάουλ του Τσάρτα στο 36 που θα καταλήξει στα δίχτυα του Ολυμπιακού καθώς ο Ελευθερόπουλος κάνει το μεγάλο λάθος. Το καθυστερήσεων δείχνει ο τέταρτος διαιτητής και η ΑΕΚ προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί με τη σέντρα του Βασιλάκη. Απειλητικά η κεφαλιά, εκπληκτική επέμβαση. Βαθιά παλιά του Ζέι Ελίας, ο Άλβες απέναντι στον Μιχαηλίδη πλασάρει. Ο Ολυμπιακός κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Βγαίνει ο Μαλαδένη σε θέση φόρ του, περνάει την μπάλα ο Κόλα, δεν υπάρχει offside. Όχι. Σταματάει ο επόπτης στη φάση, τραβάνε τα μαλλιά τους οι παίχτες της ΑΕΚ. Ελιάδης που τώρα θα σημαδέψει το κεφάλι του Άλβες. Ο Γιανακόπουλος κάνει πρώτη κεφαλιά και που δεν κινήθηκαν οι συμπαίχτες του. Ο Τζέρτζεβιτς παίρνει την μπάλα, σουτάρει μπάλα στο δοκάρι out. Για να ξαναδούμε πριν, όπου ο Ανατολάκης φαίνεται να βρίσκει μπάλα. Εκτελεί ο Τσάρτας, πολύ ωραία μπάλα στο πάνω μέρος οριζόντια δοκού και out. Εκτελεί το φάουλ, η μπάλα περνάει από όλους. Ο Άλβες κάνει κοντρόλ και στέλνει την μπάλα στα χέρια του Μιχαηλίδη. Νικολαίδης κερδίζει την κεφαλιά. Ο Κωνσταντινίδης με τον Ανατολάκη. Τι δίνει φάουλ, είναι ο διαιτητής και αποβάλλει τον Ανατολάκη. Κόλλα η παλιά, πολύ ωραία για τον Βασιλάκη που χρησιμοποιεί το χέρι του. Έχει ήδη κίτρινη κάρτα, βλέπει κι άλλη. Αυτή είναι η δεύτερη με 10 και η ΑΕΚ. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα μας στην πορεία για το τίτλο. Τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό πάντα είναι ντέρμπι. Είμαστε νομίζω στο δεύτερο μήχρονο λίγο καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν είχαμε κυρίως στο τέλος του αγώνα την δύναμη. Δεν είμαστε φρέσκοι να φορτσάρουμε το παιχνίδι, να ισοφαρίσουμε. Μπήκαμε με άλλον αέρα στο δεύτερο, προσπαθήσαμε, πιέσαμε όσο μπορούσαμε, αλλά τελικά μας έμεινε πικρή γεύση της ίδιας. Να δούμε μαζί τώρα πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στην εθνική κατηγορία μετά την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής και εδώ στην άλλη εβδομάδα το μεγάλο ντέρμπι των Ιωνίων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Ολυμπιακός 53-44. ΑΕΚ έμεινε πίσω στους 39, ΠΑΟΚ 37, Ηρακλής 36, Ιωνικός 33, Άρης 31, Ξάνθη 28. Εθνικός Αστέρας Πανιώνιος 21, Γιάννα 20, Παναχαϊκή 17, Αθηναϊκός 16, όσο και ο Πανελλιακός, Καλαμάτα 14 και τελευταίος Όφη με 13 βαθμούς. Κύριε Μιλιαρά, ένα παιχνίδι το οποίο το φοβήθηκαν πολύ. Τελικά όλα κύλησαν καλά και αυτό πρέπει να οφείλεται και στα μέτρα που είχε λάβει η αστυνομία του Ηράκλειο. Ναι, όλοι το φοβήθηκαν, είναι γεγονός. Εμείς όμως δεν δείξαμε να το φοβηθούμε. Ότι το φοβηθήκαμε, εν πάση περιπτώσει. Τα μέτρα ήταν αποτελεσματικά όπως έδειξε το τέλος του αγώνα και όπως αυτή την ώρα. Θέλω να σας πω ότι έχουν διασκορπιστεί οι φύλαθλοι και έχουν αναχωρήσει από το γήπεδο. Δεν σημειώθηκε το παραμικρό επεισόδιο. Στην κυριολεξία δεν άνοιξε ούτε μύτη. Υπήρξαν μόνο το πρωί, διότι όπως ξέρετε τους φύλαθλους τους έχουμε εδώ από τις 5 το πρωί. Υπήρξαν κάποιες συλλήψεις για λόγους πρόληψης και για μικροεπισόδια τα οποία προκάλεσαν. Κώστα Βασιλάκη, ήταν και η πρώτη, η πρεμιέρα αν θέλουμε, του Έγκε Γκέραρτ μετά τον Όφη στον πάγκο της ΑΕΚ.
Και κάθεσαι στον ίδιο ακριβώς πάγκο.